Στο Ηράκλειο έχουν στραφεί από χθες τα βλέμματα των φίλων του μπάσκετ, αφού είναι σε εξέλιξη πλούσια αγωνιστική και κοινωνική δράση στα πλαίσια του 24ου ECO All-Star Game. Η αφρόκρεμα του ελληνικού μπάσκετ βρίσκεται εδώ για να λάβει μέρος στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος. Χθες ξεκίνησε το σεμινάριο προπονητών, το οποίο συνεχίστηκε σήμερα, ενώ πραγματοποιήθηκε το πρωί και επίσκεψη στο κέντρο Ζωοδόχος Πηγή, αλλά και εθελοντική αιμοδοσία στη Λότζια. Το ενδιαφέρον επικέντρωσε το event που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η ECO στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο μπάσκετ, κερδίζοντας πλούσια δώρα να φωτογραφηθούν με τις μασκότ των ομάδων της ECO Basket League, αλλά και να απολαύσουν τις εντυπωσιακές cheerleaders της Αλγκύρης Κάουνας. Φέτος ομόφωνα αποφασίσαμε να έρθουμε στην πόλη του Ηρακλείου, που νομίζω ότι είναι η πόλη του μπάσκετ. Εδώ είναι που είναι και το σπίτι της Εθνικής, εδώ είναι που είναι τα μεγάλα γεγονότα με τις εθνικές εφήβων και παιδών. Οπότε έτσι και εμείς ομόφωνα πήραμε αυτή την απόφαση να φιλοξενήσουμε το All Star στην πόλη του Ηρακλείου. Πιστεύω ότι όλες οι διοργανώσεις που γίνονται εδώ έχουν μία πολυτέλεια και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και ο λόγος της επιλογής. Έχει ένα πανέμορφο γήπεδο, τα δύο αωράκια, το οποίο επισκέφθηκα χθες το βράδυ, και νομίζω ότι ο κόσμος της Κρήτης θα δει ένα πανέμορφο All-Star Basket με την βοήθεια τη μεγάλη του χορηγού μας, της ECO, και τη συνεργασία με τον Ψάκη. Είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο αυτό το τρίμερο. Θα απολαύσουν πολύ ωραία event και παιχνίδια, και νομίζω ότι και εμείς σαν άνθρωποι του μπάσκετ θα ευχαριστηθούμε κάθε στιγμή. Σίγουρα, ο στόχος είναι τα παιδιά και η νεολαία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Εμείς σαν άνθρωποι του μπάσκετ θα θέλουμε όσοι περισσότερα παιδιά να ασχολούνται με τον μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά του Ηρακλείου αλλά και γενικά της Κρήτης να βρεθούν δίπλα σε μεγάλες προσωπικότητες και σε μεγάλους παίκτες του μπάσκετ, να μοιραστούν στιγμές, να τους ρωτήσουν. Νομίζω ότι αυτή η προσωπική επαφή μπορεί να στιγματίσει αυτά τα παιδιά και να τους δώσει έξτρα κίνητρα για να συνεχίσουν στον χώρο του μπάσκετ. Σε ό,τι αφορά την αυριανή ημέρα, το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο παράρτημα προστασίας παιδιού Ηρακλείου, ενώ η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ θα ξεκινήσει στις 4:30 το απόγευμα στα δύο ωράκια, και εκτός από το αγωνιστικό μέρος και το παιχνίδι μεταξύ των Team Καλάθης, Team Ματσιούλης, θα υπάρχουν αρκετά happenings. Επίδειξη από τους καταπληκτικούς dunkers από τη Σλοβενία, τις εντυπωσιακές cheerleaders της Αλγκύρης, αλλά και πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.